Λοιπόν, επιστροφή εδώ του περιστηρίου. Μάκη, λέει η φίλη μας η Μαρία της Σαλαμίνα, δεν μπορούμε να κρίνουμε μια κυβέρνηση 7 μηνών με όλα αυτά τα βρώμικα κόμματα τα οποία ψηφίζαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι λέει μικρό το διάστημα. Έχει από τις 7 μήνες δεν κρίνεται, αλλά όμως μεσολάβησαν μνημόνια. Ναι. Τα οποία βέβαια ήταν, τα απέριφτε πριν ο κ. Τσίπρας ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και άλλωστε τις εκλογές ουσιαστικά τις προκάλεσε το ίδιο το κυβερνό κόμμα για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Και με τη διάσπαση που υπήρχε, δεν μπορούσε να μείνει. Προφανώς, για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, πολύ που είναι μαζί μας τον κ. Θανάση Θεοχαρόπουλο, πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς. Καλησπέρα. Να το συγχαρούμε γιατί είναι η πρώτη φορά που έχουμε μαζί μας το Θεοχαρόπουλο. Με την ιδιότητά του αυτή. Και όλα τα καλά και καλή επιτυχία. Και είναι τόσο δύσκολες οι στιγμές για τη χώρα και την κοινωνία κυρίως, που πραγματικά καθώς έρχεται και μια καινούργια χρονιά, το έχουμε ξεχάσει λόγω των εκλογών και των συνεχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια ακόμη δύσκολη χρονιά και με βάση και τα μέτρα τα οποία έρχονται, θα είναι πολύ δύσκολη και θα πρέπει να βρούμε τρόπους όλοι αντιμετώπισης, όχι μόνο ως χώρα και ως πολιτικές δυνάμεις, αλλά και ως κοινωνία, θέλω να πω. Για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Λοιπόν, εσείς σήμερα προχωρήσατε σε αυτό που συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες όλοι. Ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε, πώς θα το πω εγώ, το αραβώνας, συμμαχία, σύμπραξη, συμφωνία. Εκλογική συμπαράταξη, η οποία ονομάζεται Δημοκρατική συμπαράταξη. Με το ΠΑΣΟΚ. Και είναι με το ΠΑΣΟΚ και με άλλες κινήσεις και δυνάμεις, οι οποίες τις επόμενες ημέρες. Θα έρθουν στο προσκήνιο. Αλλά θα υπάρχει αναφορά η λέξη ΠΑΣΟΚ. Στον υπότιτλο βεβαίως θα υπάρχουν. Το ψηφοδέλτιο θα γράφει Δημοκρατική συμπαράταξη και ΠΑΣΟΚ Δημάρ θα είναι. Το γραφιστικό κομμάτι είναι αυτό το οποίο απομένει για να υπάρχει διαδικασία. Θα υπάρχει ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ από κάτω. Θα υπάρχουν όλα για να είναι αναγνωρίσιμα. Όλα. Αυτό εννοώ. Γιατί υπάρχουν όλα. Θα υπάρχουν όλα. Να ξέρει και να βλέπει ότι είναι ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα είναι ότι πρόκειται για μια συμπαράταξη δυνάμεων. Δεν πρόκειται για προσχώρηση του ενός στον άλλον, ούτε για τη διεύρυνση του ενός που αφορά. Των άλλων, οι διευρύσεις γίνονται. Καλό είναι να γίνονται. Μάλιστα. Αλλά εδώ πέρα πρόκειται για μια συμπαράταξη δυνάμεων και βεβαίως όλα θα είναι αναγνωρίσιμα. Κανένας σε αυτή τη διαδικασία δεν θα είναι χαμένος. Αντίθετα, πρόκειται για μια συνεργασία, συνάθρηση δυνάμεων που θα έχει πολλαπλασιαστική επίπτωση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, ξέρετε, για πάρα πολλά χρόνια οι χώροι μας, οι χώροι της Σοσιαλδημοκρατίας και της Ανανοτικής Αριστεράς συζητούσαν, μιλούσαν, αλλά δεν είχαν καταλήξει σε μια τέτοια σύγκληση. Και τώρα φτάσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε τη σύγκληση των δυνάμεων της Σοσιαλδημοκρατίας και της Ανανοτικής Αριστεράς με στόχο αυτή η συμπαράταξη την επόμενη μέρα των εκλογών να μπορέσει και να μετεξελιχθεί, να είναι το πρώτο βήμα ώστε να μετεξελιχθεί σε μία άλλη, σε έναν άλλο, ουσιαστικά σε μία άλλη διαδικασία. Ένα ενιαίο κομματικό σχηματισμό. Εντάξει, ο στόχος είναι όταν κάνουμε μία εκλογική δημοκρατική συμπαράταξη να μπορέσει να μεταξελιχθεί ανανεούμενος. Δηλαδή να έχει και νέες δυνάμεις και νέες κινήσεις, αλλά για να γίνει αυτό, αυτός ο προοδευτικός μεταρρυθμιστικός πόλος του δημοκρατικού σοσιαλισμού θα αποδειχθεί ότι είναι ο χρήσιμος, ο καταλήτης εκείνος για την επόμενη μέρα, για να έχουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Και θα είναι και τρίτη δύναμη σε αυτές τις εκλογές. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές εσείς, αν και δεν είστε νέος ηλικία, ότι η πρόσθεση στην πολιτική πολιτικών δυνάμεων. Μπορεί να είναι πολλαπλασιασμός, μπορεί να είναι και αφαίρεση. Μπορεί όμως να μην είναι και πολλαπλασιασμός η πρόσθεση κανονική, να είναι και αφαίρεση. Δηλαδή το 4,τάδε του ΠΑΣΟΚ με το περίπου με 0,5% που είχε πάρει δημάρχη στις τελευταίες εκλογές, δεν σημαίνει ότι τα προσθέτουμε και βγάζουμε αυτό και από εκεί ξεκινάμε. Λέω γιατί. Συμφωνώ. Διαβάζω εδώ τώρα. Φώτης Κουβέλης, σημερινές δηλώσεις, το κόκκινο. Η συσπήρωση γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ είναι η αναγκαία δημοκρατική στάση. Και λέει ότι είναι αντιδημοκρατική επιλογή της μειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΙΜΑΡ η απόφαση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το λέει ο κ. Κουβέλης, ο οποίος θεωρεί ότι η σωστή στάση είναι η σύμπραξη και η σύμπλευση. Εντάξτε, με πρώτον, το ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, το τελευταίο θα μπορούσε να κατηγορήσει κάποιος δημοκρατική αριστερά και το ξέρουν όλοι, είναι οι δημοκρατικές διαδικασίες. Η Κεντρική μας Επιτροπή το Σάββατο, μόλις πριν από δύο μέρες. Αποφάσισε το ανώτατο δηλαδή όργανο το οποίο έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή των αποφάσεων του συνεδρίου και βεβαίως έχει και το δικαίωμα να αποφασίζει για το σύνολο της πολιτικής δημοκρατικής αριστεράς, αποφάσισε ότι η δημοκρατική αριστερά θα προχωρήσει σε αυτή τη συμπαράταξη. Μάλιστα. Με πλειοψηφία αποφάσισε θα προχωρήσει στη συμπαράταξη στον χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Συνεπώς θέλω να πιστεύω ότι όλα τα στελέχη και ιδίως τα στελέχη τα έμπειρα που είναι στελέχη της Δημοκρατικής Αριστεράς, θα τηρήσουν τις συλλογικές αποφάσεις, διότι αυτή είναι η κουλτούρα της Ανανοητικής Αριστεράς. Ναι, όποιος δεν θα τηρήσει. Το ξέρω καλά, το άκουσα. Να το πω για τον κόσμο που δεν άκουσε. Μεθαύριο λέει συγκαλώ συνδιάσκεψη, ο κ. Κουβέλης, συγκαλώ συνδιάσκεψη
προκειμένου να προσδιοριστεί κατά το δυνατόν συλλογικότερη στάση των μελών της ΔΗΜΑΡ και να έχουμε μια αριστερή και ουσιαστική προοδευτική λύση για τον τόπο. Πώς γίνεται αυτό? Μπορεί να συγκαλέσει. Αυτό ακριβώς σας λέω. Δεν μπορείς ερήμην των οργάνων, ερήμην των οργάνων ενός κόμματος, να συγκαλέσει οτιδήποτε. Συνεπώς, αυτές είναι ξένες πρακτικές στην αριστερά, ξένες πρακτικές στην ανοιωτική αριστερά, ξένες πρακτικές στη δημοκρατική αριστερά. Συνεπώς, θέλω να σας πω το εξής. Στη συνεδρίαση την πρόσφατη, όπου αποφασίστηκε, αποφασίσαμε το Σάββατο. Ήταν παρόν ο κύριος. Αποφασίσαμε το Σάββατο. Παραβρέθηκε, κύριος. Παραβρέθηκε, βεβαίως. Η πρότασή του όμως δεν ήταν τις μειοψηφίες δηλαδή που ουσιαστικά δεν συμφώνησε, αλλά η πλειοψηφία σαφέστατα τοποθετήθηκε υπέρ της συμπαράταξης στον χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Αλλά η θέση του δεν ήταν μια πρόταση άλλη με το ΣΥΡΙΖΑ. Η θέση του ήταν να κρατήσει στάση αναμονής η δημοκρατική αριστερά. Μάλιστα. Και να μην κατέλθει στις εκλογές. Να μην κατέλθει. Αυτό δεν είναι στάση όμως κόμματος. Ναι. Γι' αυτό το λόγο δεν υποστηρίχθηκε από την πλειοψηφία των δημοκρατική αριστερά. Αυτά που είπε σήμερα. Γι' αυτό το λέω είναι πραγματικά έκπληξη, διότι ήταν άλλες οι δηλώσεις πριν δύο μέρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είμαι σίγουρος ότι τέτοιες διασπαστικές κινήσεις όπως αυτές που αναφέρθηκαν πιο νωρίς για τη διασκέψη ερήμην των οργάνων, στελέχη, ξαναλέω, έμπειρα. Γιατί και εσείς δεν το έχετε ξανακούσει και πραγματικά είναι. Και από τον κύριο Κουβέλη, εγώ να το περίμενα αυτό. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ποτέ να γίνει. Και από τον κύριο Κουβέλη, να το πω έτσι όπως το λέει ο Μάκης, δεν έχει δείξει το παρελθόν του. Ακριβώς, όταν υπάρχει. Γι' αυτό θέλω να πιστεύω ότι θα πριτανεύσει η λογική. Και η λογική ποια είναι? Ότι όταν αποφασίζουν τα συλλογικά όργανα και αποφασίζουν τη συγκρότηση της συμπαράταξης, μπορείς να πεις μέσα στο κόμμα σου διαφορετικές απόψεις, αλλά στη συνέχεια τηρείς τις συλλογικές αποφάσεις. Αλλά ξέρετε κάτι. Ειδικά αν είσαι πρώην πρόεδρος. Βεβαίως. Θέλω να πω κάτι όμως. Πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή, για μια τομή. Εμείς θεωρούμε ότι θα πετύχει αυτή η τομή τη σύγκληση των δυνάμεων της Σοσιαλδημοκρατίας και της Ανατολικής Αριστεράς με στόχο την επόμενη μέρα να έχει δημιουργηθεί ο τρίτος προοδευτικός πόλος, ο μεταρρυθμιστικός στον χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Είναι γεγονός στις μεγάλες τομές και στις αλλαγές. Υπάρχουν αντιδράσεις. Αυτό είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Απλώς πρέπει να πριτανεύει η λογική. Γιατί? Γιατί πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά και είμαστε αποφασισμένοι τόσο εμείς, όσο και οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και οι φόφοι γεννηματά, να προχωρήσουμε μπροστά. Ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις που θα υπάρχουν. Για τη δημοκρατική συμπαράταξη, η οποία θα παίξει καταλυτικό ρόλο την επόμενη μέρα στην προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Το πλάνο είναι από τη σημερινή σας συνάντηση με την. Χθεσινή, ναι. Συνέντευξη τύπου. Όπου. Να σας πω σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Εδώ έγινε κάτι πρωτόγνωρο για συμμαχίες. Ξέρετε κάτι? Δηλαδή. Υπογράψαμε μαζί με την κυρία Γεννηματά, υπογράψαμε προγραμματική συμφωνία 10 συν μία θέσεις συγκεκριμένες για την σύμπραξη αυτή. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια συνεργασία ανεξαρτήτων προγραμματικών θέσεων, με συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις. Εσείς θα είστε στο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε. Στο επικρατείας του ψηφοδελτίου, συγγνώμη. Τη συμπαράταξη. Τη δημοκρατική συμπαράταξη. Και μάλιστα στην πρώτη θέση, όπως ακούμε. Κοιτάξτε. Σήμερα έχει ξεκινήσει επίσημα η συζήτηση για τα ψηφοδέλτια. Έχει γίνει μια πρώτη συζήτηση, αλλά σήμερα ξεκινάει ουσιαστικά η συζήτηση. Γίνονται επιτροπές κοινές και την Παρασκευή αυτή η συζήτηση θα έχει κλείσει. Συνεπώς, καταλαβαίνετε, ενώ είναι σε λειτουργία αυτή η διαδικασία, θα ήταν ουσιαστικά μια διαδικασία να πούμε οτιδήποτε πιο νωρίς μη ορθή. Ο Βενιζέλος ήταν σύμφωνο με αυτή την εξέλιξη. Δεν γνωρίζω κάτι αντίθετο, βεβαίως. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο. Είπατε τρίτος πόλος. Γιατί να ψηφίσει αυτό το σχήμα ο πολίτης? Να σας πω. Κοιτάξτε, εδώ πέρα πρέπει να, σε αυτές τις εκλογές, να στηριχθούν δυνάμεις οι οποίες έχουν την γνώση, το όραμα, το προοδευτικό σχέδιο για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση. Ξέρετε, λάθη έχουν γίνει από πολλές δυνάμεις, από όλες, ακόμα και από αυτή που κυβερνάει σήμερα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, το παραδέχονται και όλοι. Το ζήτημα είναι ποιες δυνάμεις έχουν αποφασίσει να πάνε μπροστά σε αυτή τη διαδικασία. Και η Δημοκρατική Αριστερά μαζί με το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη είναι μια τέτοια συμπαράταξη δυνάμεων. Την επόμενη μέρα λοιπόν η προοδευτική αυτή συμπαράταξη είναι αποφασισμένη να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στη Νέα Μέρα. Μισό λεπτό. Να σας πω κάτι. Αυτοδυναμίες δεν θα έχουμε. Να ξεκινήσω από αυτό. Μπράβο, λοιπόν, είναι παραδεκτό. Να το κάνουμε κουβέντα αυτό και να βοηθήσουμε όλοι μας. Λοιπόν, επειδή μόνος είστε δύο, είμαστε. Βεβαίως. Εύκολο είναι. Λέτε λοιπόν ότι αυτοδυναμίες δεν θα έχουμε. Θεωρείτε ότι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι αυτοδυναμός? Να σας θυμίσω κάτι σε αυτό το θέμα πολύ γρήγορα. Ναι. Αυτοδυναμίες. Ναι. Τις τελευταίες τρεις φορές βουλευτικές εκλογές δεν είχαμε ποτέ. Δεν είχαμε ποτέ. Έχουν έξι χρόνια από τότε τις εκλογές. Από τον Παπανδρέου το 9. Οι πολίτες το έχουν αποφασίσει. Δυστυχώς τα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει αποφασίσει να καταργήσει τον πόνους των 50 ευρών που οδηγεί σε απλή αναλογική και είναι πάγιο αίτημα της αριστεράς. Συγγνώμη, τον Πασόκ το ψήφισε. Το άκουγα και τον κύριο Βενιζέλο.
Γιατί το καταργήσανε. Πρέπει να καταργηθεί. Μα γιατί το καταργήσανε. Όταν του συνέφερε, όταν έπρεπε πρώτο κόμμα. Πρέπει να καταργηθεί. Τους... Γι' αυτό να συμφωνήσουμε ναι. όλοι. Χοντροκομμένη... Την επόμενη μέρα των εκλογών. Να συμφωνήσουμε όλοι. Να καταργηθεί τον πόντο. Χοντροκομμένη. Αλλά όμως. Να την κάνω την χοντροκομμένη ερώτηση και αμέσως μετά, μάγκη μου, μισό λεπτό εκεί. Θα είναι όμως σίγουρα ένα από τα δύο κόμματα πρώτο. Ή ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως δείχνουν δημοσκοπήσεις, ή η Νέα Δημοκρατία. Όπως ελπίζει ο αρχηγός της και τα στελέχη της. Εσείς, επειδή μιλάτε για συνεργασίες, θα συνεργαζόσταν το ίδιο άνετα και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε κάτι τώρα εδώ πέρα. Ναι. Πρώτο. Δεν πρέπει να ξαναπάμε σε εκλογές μετά τις 20 Σεπτεμβρίου. Το καταλαβαίνετε. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι μας, το καταλαβαίνουν και οι πολίτες. Αυτοδυναμίες δεν θα έχουμε. Αν για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, το οποίο βέβαια δεν είναι καθόλου σίγουρο, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να επιλέξει με ποιους θα συγκυβερνήσει. Με αυτούς που τον διέσπασαν και δεν ψήφισαν το μνημόνιο για να βγουν εκτός ευρώ, ή με τις δυνάμεις με τις οποίες προχώρησε μπροστά σε μία ψήφιση συγκεκριμένων ρυθμίσεων εντός του ευρώ και της ευρωζώνης. Mm-hmm. Και η Νέα Δημοκρατία το αντίστοιχο θα έχει να κάνει τις επιλογές της. Σε αυτό το πλαίσιο, την επόμενη μέρα, χρειάζεται να καταλάβουμε όλοι ότι χρειάζονται όσο περισσότερες δυνάμεις γίνονται να συμμετέχουν σε αυτή τη νέα διαδικασία. Με στόχο όμως, με στόχο ποιο? Εμείς, το πρόγραμμα το δικό μας είναι πρόγραμμα προοδευτικής διακυβέρνησης. Και τα δικά μας προγράμματα που θα βάλουμε κάτω και θα το εξειδικεύσουμε, αυτό που σας ανέφερα, τις 11 θέσεις που τις υπογράψαμε χθες, θα τις εξειδικεύσουμε στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Μπορεί να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση με μνημόνια το αυτό. Αυτό το μνημόνιο είναι ένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έφερε το μνημόνιο μαζί με του ΑΝΕΛ. Όχι, ναι, μα τα και τα ψηφίσατε. Το ψηφίσατε όμως που θα το εφαρμόσουμε και τα τρία κόμματα. Εγώ να σας πω λοιπόν το εξής. Προοδευτική διακυβέρνηση τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή? Γιατί εμείς λέμε πρέπει να μείνει η χώρα εντός του ευρώ και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά μερικά από αυτά τα μέτρα είναι απαράδεκτα. Συνεπώς, προοδευτική διακυβέρνηση, και αυτό θα εξειδικεύσουμε η συμπαράταξη, η δημοκρατική συμπαράταξη στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, θα πούμε ποια μέτρα μπορούν να αλλάξουν για να γίνουν οικονομικά αποτελεσματικά και κοινωνικά δίκαια. Ή έξω τα αφήσουνε. Αν έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο και το δείχνουμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Το λέω ορισμένες φορές. Αυτά τα 6 χρόνια δεν άλλαξαν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Από τον χώρο τον οποίο το γνωρίζω πολύ καλά, τον αγροτικό τομέα. Γίνεται λόγος για την αύξηση των ημερών διάρκεια ζωή στο γάλα. Ήρθε και ξαναήρθε και τελικά δεν πέρασε ποτέ τα προηγούμενα χρόνια και πέρασε τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος είχε αρνηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το γάλα. Η αύξηση της διάρκειας δεν θα μειώσει καμία τιμή στον κατάλληλο. Όπως δεν είναι μικρότερη τιμή ούτε στο παγκόσμιο. Θα εξυπηρετήσει μόνο τις εισαγωγές και θα ξένα συμφέροντα. Να σας πω όμως εδώ κάτι. Σε αυτό το θέμα. Ποια είναι η λύση? Να σας δώσω ποια είναι η λύση. Ξέρετε τι λέει η έκθεση του ΟΣΑ? Και δεν αξιοποιείται ούτε από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Χατζηδάκη τα προηγούμενα χρόνια, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι τα περιθώρια κέρδους των αλυσίδων λιανικής πώλησης στη χώρα μας είναι κατά 30% υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γι' αυτό αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που είναι υψηλές οι τιμές στον καταναλωτή. Ποια διαρθρωτική αλλαγή έγινε στη χώρα μας για να μειωθούν αυτά τα περιθώρια κέρδους? Αυτή είναι η αλλαγή που πρέπει να προτείνουμε. Πού πάει, στον εισαγωγέ δεν πάει? Κοιτάξτε, το κύκλωμα αυτό, το κύκλωμα των μεσαζώντων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να χτυπηθεί. Και αυτό ξέρετε θέλει απόφαση. Απόφαση να τα βάλεις με τα καρτέλ, απόφαση να τα βάλεις με όλες αυτές τις διαδικασίες. Δυστυχώς δεν το έχουμε δει. Δυστυχώς δεν το έχουμε δει. Αυτό λέμε ότι τέτοια ζητήματα θα πάρετε το τρίτο μνημόνιο. Αυτό που λέτε, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, που δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Και συμμαχίστε όλα τα κόμματα. Ο κόσμος που θα σας δει να εφαρμόζετε τα μνημόνια αυτά σε βάρος του. Όταν λέω όλα τα κόμματα, δεν είναι όλα τα κόμματα. Είναι όσο περισσότερες δυνάμεις. Γιατί μπορεί να μην φτάνουν δύο δυνάμεις, εννοώ. Με αυτή την έννοια ουδέτερη. Θα απαγοντευτεί πάλι, γιατί με κοροϊδέψατε. Εγώ άλλο ψήφισα, άλλο βγήκε. Και τα μέτρα συνεχίζει για να το πληρώνω εγώ. Το υποζύγιο. Επομένως, δεν φοβάστε ότι θα διαλυθεί όλο το πολιτικό σύστημα? Γιατί το είπα αυτό? Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι σε όλες τις περιπτώσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως ποιο είναι αυτή τη στιγμή, που θα αντιμετωπίσουμε και στις 20 Σεπτέμβρη? Το πρόβλημα της επανάκτησης της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας. Ξέρετε, η πραγματική οικονομία είναι σε άθλια κατάσταση. Τώρα μας ακούνε, ελεύθεροι επαγγελματίες, μας ακούν άνθρωποι, η ανεργία που έχει εκτοξευθεί στα ύψη και θα εκτοξευθεί περισσότερο, γιατί έχουμε ακόμα καλοκαίρι, τουρισμό, όσο έχουμε. Σε λίγο οι επιπτώσεις θα είναι πάρα πολύ έντονες στο θέμα της απασχόλησης της ιδιωτικής οικονομίας. Συνεπώς, την επόμενη μέρα το κύριο είναι η οικονομική και η πολιτική σταθερότητα. Για να υπάρχει αυτή, πρέπει να δημιουργηθεί μια σταθερή κυβέρνηση. Αυτό λέω. Για να δημιουργηθεί μια σταθερή κυβέρνηση, πρέπει να υπάρχουν στη Βουλή δυνατές
οι δυνάμεις οι οποίες είναι αποφασισμένες να συμβάλλουν σε μια τέτοια προοδευτική κατεύθυνση. Εμείς, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, είμαστε αποφασισμένοι με πρόγραμμα όμως, το οποίο το καταθέτουμε. Συμφωνούμε. Και βεβαίως, να σας πω κάτι, εμείς δεν έχουμε καμία ανάγκη να είμαστε σε επόμενη κυβέρνηση για τη Δημοκρατική Συμπάραταξη. Αν δεν χρειάζεται και αν μπορούν κάποιοι άλλοι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Απλώς λέμε ότι το θέμα είναι να μπορείς να βοηθήσεις. Να μην κάθεσαι απ' έξω. Οι ηγεσίες μπορεί να έχουν αυτή την πρόθεση. Είδαμε όμως όλα αυτά τα 6 χρόνια ότι διαλυθήκαν τα κόμματα με αποχωρήσεις βουλευτών. Ότι εγώ δεν ψηφίζω αυτό το σχηνό μνημόνιο, δεν παίρνω. Αυτό εκεί έχουμε καταντήσει. Εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα. Πολλές φορές τα κόμματα έρχονται με υποσχέσεις τις οποίες προεκλογικά. Δηλαδή η κουλτούρα δηλαδή, τη συνεργασία κομμάτων στην Ελλάδα το έχουμε δει. Μπράβο, αυτό είναι σωστό. Κυβερνήσεις συνεργασίες, δηλαδή δεν μπορεί να συμπέσουν η άλλη νοοτροπία, ο Βόρειος είναι διαφορετικά. Λέμε γιατί στη Γερμανία υπάρχουν. Να σας πω ένα παράδειγμα τώρα για τις συνεργασίες. Έχετε δίκιο ότι στη χώρα μας δεν γίνονται συνεργασίες. Εύκολο, ούτε προεκλογικές ούτε μετεκλογικές. Εύκολο. Εμείς δείχνουμε το δρόμο. Κάναμε μια συνεργασία, δύο κόμματα. Κρατούμε την αυτοτέλειά μας, την πολιτική κοινωνική. Αλλά δείχνουμε το δρόμο ότι συνεργαζόμαστε. Έχουμε και διαφορές. Είχαμε και διαφορές στην πορεία. Δεν είναι. Και συνεργαζόμαστε. Μα βλέπετε εμείς στο δικό σας κόμμα. Ο κ. Κουβέλης βγαίνει αμέσως μέσα σε 24 ώρες. Γι' αυτό σας λέω ότι εμείς συνεργαζόμαστε. Παίρνουμε μπροστά μας, τολμάμε, αποφασίζουμε να πάμε μπροστά σε αυτή τη διαδικασία. Κοιτάξτε, το άλλο το ζήτημα σε σχέση με τις συνεργασίες την επόμενη μέρα και το πού θα οδηγήσουν αυτές τις συνεργασίες. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Οι συνεργασίες πρέπει να γίνονται προς όφελος του τελικού αποτελέσματος, δηλαδή προς όφελος της κοινωνίας στο τέλος και της χώρας. Αυτός είναι ο στόχος. Θεωρούμε λοιπόν ότι μπορούμε με αυτή τη λογική να προχωρήσουμε μπροστά. Κοιτάξτε, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για παράδειγμα. Σε όλους τους τομείς. Μεταρρυθμίσεις βαθιές. Ο τομέας της υγείας, ο τομέας παιδείας, οι κοινωνικοί τομείς που στην αριστερά, στη σοσιαλδημοκρατία, είναι βασική τομή της κοινωνικής πολιτικής. Άρα και όταν ο κύριος Τσίπρας λέει ότι ναι, μεν ψηφίσαμε αυτό το βαρύ μνημόνιο με όλα αυτά τα οποία προβλέπετε, μπορούμε όμως να το διαχειριστούμε έτσι ώστε να βρούμε κάποια αντίβαρα ναι, για κάποιες κοινωνικές ομάδες να περιορίσουμε τις επιπτώσεις. Δεν έχει άδικο. Να σας πω λίγο σε αυτό. Σε σχέση με κάτι που επισημάνατε και πριν και σε σχέση και με αυτό. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία τι είχε κάνει παλαιότερα. Είχε έρθει με τα ζάπια, φούσκωσε τις ελπίδες και στη συνέχεια των πολιτών ψηφίστηκε. Στη συνέχεια δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτά που έλεγε. Ναι. Και τι έγινε, φύγαν και βουλευτές της. Αυτό που αναφέρατε πριν. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε ακριβώς το ίδιο, όχι ακριβώς το ίδιο στην πολιτική, αλλά ακριβώς το ίδιο σε αυτό το θέμα. Υποσχέθηκε παραπάνω πράγματα, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, είχε αυταπάτες, ψευδεστήσεις, με αποτέλεσμα φούσκωσε και πάλι τις προσδοκίες και στη συνέχεια όχι μόνο δεν κατάφερε να ανταποκριθεί, αλλά φύγανε και πολλοί βουλευτές και διασπάστηκε. Ποιο είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών. Χρειάζεται να μιλάμε με ειλικρίνεια, με τόλμη και ειλικρίνεια, προεκλογικά. Να μπορούμε να λέμε αυτά τα οποία είναι. Και να υποθεί και ίδια στον κόσμο. Για παράδειγμα. Και να υποθεί και ίδια στον κόσμο. Είναι λάθος η πιστή τήρηση του μνημονίου που ήθελε ο κύριος Σαμαράς για πολύ χρονικό διάστημα. Αλλά είναι και λάθος να μην προσπαθούμε να έχουμε ουσιαστικά διαπραγμάτευση για την απαγκίστρωση από τους ζυσμενείς όρους του μνημονίου. Αποτελεσματική διαπραγμάτευση. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αποτελεσματική διαπραγμάτευση. Πήγε και χτύπησε στον τοίχο. Δηλαδή στην ουσία έλεγε θα τα αλλάξουμε όλα, δεν διαπραγματεύομαι. Δεν προχωρώ, ουσιαστικά προχώρησε σε μια διαπραγμάτευση η οποία δεν είχε αποτέλεσμα. Χρειάζεται λοιπόν να επανακτήσουμε ως χώρα την αξιοπιστία μας. Να δει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε ορισμένα πράγματα και να αλλάξουμε τα αναποτελεσματικά μέτρα που είναι απαράδεκτοι οι εταίροι μας, ορισμένα από αυτά, που τα ζητούν. Για παράδειγμα, υπερφορολόγηση των αγροτών, υπερφορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, προκαταβολή φόρου 100%. Πότε θα εισπραχθεί αυτή η προκαταβολή. Αυτά πρέπει να αλλάξουν μπροστά μας. Αυτά μπορεί να είναι ισοδύναμη. Αλλά να πάμε στην άλλη. Είπα μια συνεργασία. Βλέπετε όμως, υπήρχε μια συνεργασία, τριτοκομματική κυβέρνηση. Σαμαράς, Βενιζέλος, Πασόκ και Δημάρ. Γιατί έφυγε Δημάρ. Θα σας πω. Τότε η τρικομματική, αν και δεν μου αρέσει η παρελθοντολογία, αλλά είναι χρήσιμη. Είναι χρήσιμη. Τότε γιατί έγινε πρώτα-πρώτα η τρικομματική. Έγινε γιατί υπήρχε μια μεγάλη ανάγκη. Αυτή η οποία υπήρχε και τώρα που υπάρχει η ψήφιση περίπου το μνημονίου. Υπήρχε η πρώτη εκλογή του Μαΐου, να μην πάμε στις δεύτερες εκλογές. Και τότε προτείναμε μάλιστα στην κύριο Κουβέλη πρωθυπουργό. Ας αφήσουμε αυτό το διάστημα του ενός μηνός που χάθηκε. Αλλά ας πούμε κατευθείαν να πάμε στον Ιούνιο. Έγινε και ορθά έγινε η τρικομματική κυβέρνηση τότε. Γιατί λέω ορθά έγινε. Γιατί τότε η χώρα μας όπως και τώρα θα έβγαινε εκτός ευρώ. Θα έβγαινε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι πρέπει να δώσουν τη λύση. Δυστυχώς τότε δεν ανταποκρίθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη διαδικασία. Να είναι ευρύτερο το σχήμα όπως θα έπρεπε για να μπορέσουν περισσότερες δυνάμεις να πάρουν αυτή την ευθύνη. Εμείς δεν καθίσαμε τότε εκτός. Να λέμε, να φωνάζουμε, εύκολο ήταν με το 6% που είχαμε. Μπήκαμε στην ευθύνη και προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε ορισμένα ζητήματα.
Η Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς, σε όλη την επόμενη πορεία, δεν έχει, όταν μπορέσαμε και πήραμε τη μεγάλη δόση της χώρας και όλα αυτά, συνέχισε το ίδιο καθεστώς των πελατειακών σχέσεων, το ίδιο που μας έφερε εδώ που μας έφερε. Δυστυχώς, η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε την τήρηση της προγραμματικής συμφωνίας. Αυτά όμως αποτελούν παρελθόν. Αυτά οδήγησαν, γιατί με ρωτήσατε, τότε και στην έξοδο. Δυστυχώς δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασιών σε πολλούς. Δεν την είχε τότε η Νέα Δημοκρατία την κουλτούρα των συνεργασιών. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς το προσπαθήσαμε. Εμείς τότε βοηθήσαμε στο να σωθεί εκείνη τη στιγμή η χώρα. Στη συνέχεια υπήρξαν αυτά τα φαινόμενα που υπήρξαν. Εμείς λέμε τώρα ότι χρειάζονται πρώτον συνεργασίες προεκλογικού χαρακτήρα όπως αυτή που κάνουμε, με στόχο να υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες να έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο είναι προοδευτικό για μας, σοσιαλδημοκρατικό και της ανανοητικής αριστεράς, το οποίο μπορεί να παρουσιάσει εναλλακτικές λύσεις προοδευτικές. Και βέβαια την επόμενη μέρα να μπορούν οι δυνάμεις σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σκεφτείτε και την επόμενη μέρα να έχουμε αυτά τα προβλήματα. Να οδηγήσουν. Σε ένα πειρασμό, να σας ρωτήσω. Εσείς, αν μπορούσατε να επιλέξετε, έτσι. Έναν από τους δύο. Οι πολίτες θα επιλέξουν. Ωραία, μισό λεπτάκι όμως. Οι πολίτες στην ψηφοφορία. Θα επιλέξουν. Αλλά αν αύριο προκύψει μία αυτοδύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ ή μία αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση. Εσείς πού νιώθετε πιο κοντά που προέρχεστε από τα αριστερά. Κοιτάξτε, η κέντρο-αριστερά ναι. χωροτακτικά είναι πιο κοντά στην αριστερά από ό,τι στη δεξιά. Άρα νιώθετε πιο αυτό κοντά. Αυτό είναι γεγονός. Όμως οι πολιτικές που ασκούνται καθορίζουν κάθε φορά. Τι ήθελα να σας πω. Ναι. Εμείς, αν για παράδειγμα προχωρούσε το σχέδιο και την έβγαζε ο ΣΥΡΙΖΑ τη χώρα εκτός ευρώ, όπως φτάσαμε στο παραπέντε να βγούμε, ήμασταν πολύ μακριά σε αυτό το σημείο από το ΣΥΡΙΖΑ. Ρίσκαρε τη χώρα κυριολεκτικά στο τελευταίο σημείο με τη διαπραγμάτευση και με τις λάθος επιλογές του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Οικονομικών δηλαδή, εννοώ, του κυρίου Βαρουφάκη και διάφορες άλλες λάθος επιλογές. Το παράδειγμα που σας θέτω είναι ότι οι πολιτικές κάθε φορά καθορίζουν. Και το εξωτερικό, ότι θέλανε να μην υπάρχει αναπνοή. Δεν το συζητάμε ότι υπήρχαν ιδεολογικές αιμονές των εταίρων. Και υπάρχουν και τώρα. Ιδεολογικές. Τώρα όμως έχουμε ένα αποτέλεσμα. Ο κύριος Τσίπρας πήρε αυτή την απόφαση, η οποία του δημιούργησε τεράστια εσωτερικά προβλήματα. Και αποφάσισε να κρατήσει τη χώρα στο ευρώ. Άρα λοιπόν αυτό που λέτε ότι σας έφερνε μακριά τώτε, τώρα κοιτάξτε, είναι κοντά σας. Θα σας πω το εξής. Αν ασκηθούν ένα χρονικό διάστημα πολιτικές, οι οποίες είναι όπως οι προηγούμενες, δηλαδή καμία μεταρρύθμιση στους τομείς της χώρας. Πείτε μου, να σας ρωτήσω, ποια μεταρρύθμιση έγινε, σε ποιους τομείς έγινε της χώρας αυτό το χρονικό διάστημα. Εγώ σας ρωτάω ρητορικά. Θεωρώ ότι δεν έχουν γίνει. Ξέρετε, θα φτάσουμε πολύ γρήγορα σε ένα διέξοδο, σας το λέω τώρα, σήμερα στην εκπομπή. Θα φτάσουμε πολύ γρήγορα σε ένα διέξοδο και το δίλημα θα είναι πάλι το ίδιο σε δύο μήνες μετά τις εκλογές. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός Ευρωζώνης με αυτά που ζητούν. Θέλω να πω, θα είναι πολύ δύσκολο. Εάν ο κύριος Κουβέλης δεν δέχτηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για πρόεδρο της Δημοκρατίας, πού θα είχαν αποφευχθεί οι εκλογές. Μπορείτε να ρωτήσετε τον ίδιο, αν είχε την πρόταση, γιατί δεν το δέχτηκε. Το συζητήσατε στη Δήμαρχο. Μου έχει πει ότι δεν είχε πρόταση τέτοια. Αυτό δεν ισχύει. Μα είχε ήδη διαπραγματεύσει από τον Ιούνιο συνεχώς. Με όλο το σεβασμό που πραγματικά είναι από μένα. Και άτομα που ήταν επικεφαλής. Και ως ο Παθεοδόρου και άλλοι ήταν. Δεν ισχύει ότι δεν υπήρχε πρόταση. Και μέχρι τον Αύγουστο ήταν υπέρ. Ο ίδιος συνεχώς έλεγε ότι δεν είχα πρόταση. Αυτή είναι η δημόσια θέση του, αλλά το ρεπορτάζ. Γι' αυτό έλεγε και στα όργανα. Το ρεπορτάζ άρα λέει. Εάν λοιπόν. Βέβαια θα είχαν αλλάξει άλλες οι συνθήκες. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει στις δύσκολες στιγμές, όλοι μας στην πολιτική ζωή του τόπου, να παίρνουμε κρίσιμες αποφάσεις. Τέτοια στιγμή ήταν και για μας, στη Δημοκρατική Αριστερά, αυτό το χρονικό διάστημα. Εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε στην επίλυση των προβλημάτων της χώρας και κοινωνίας και θεωρούμε ότι με τη δημοκρατική προοδευτική συμπαράταξη, την οποία έχουμε συγκροτήσει αυτή τη στιγμή με το ΠΑΣΟΚ και με πολλές άλλες δυνάμεις και της πολιτικής οικολογίας και κινήσεις της κεντροαριστεράς που θα έρθουν σε αυτή τη διαδικασία, θα είμαστε ωφέλιμοι την επόμενη μέρα στη χώρα και στην κοινωνία. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εγκάρδια, πραγματικά. Όχι, το εννοώ και εγώ. Την καλή επιτυχία και σε εσάς και στην κυρία. Αν δεν το πιστεύαμε, δεν θα το κάναμε. Προσπάθειά σας, καλή επιτυχία, γιατί είναι μια κρίσιμη προσδοκίες. Δύναμη για τον τόπο αυτή η οποία εκφράζεται από αυτά τα δύο κόμματα. Από τις πολιτικές δυνάμεις. Λοιπόν, χρειάζεται και ανανέωση. Και ανανέωση δεν εννοώ ηλικιακή. Εννοώ ανανέωση ιδεών και πολιτικών πρακτικών. Και το νέο και το παλιό δεν διακρίνονται. Μόνο από τις ηλικίες. Ούτε μόνο από τις ηλικίες. Διακρίνονται με βάση κυρίως τις προγραμματικές θέσεις. Δυστυχώς, εγώ θα επιμείνω και στις ηλικίες, γιατί είναι απούσα η νεολαία, νέα γενιά. Πάντως, θέλω να πω είναι ότι δεν πολύ ισχύει, γιατί ο Μέξης Χωρίς ξέρω πολλά χρόνια, είναι και θέλω να πω ότι έχει πολύ πιο προοδευτικές απόψεις. Έτσι. Από πολύ νεότερους του, θέλω να πω, μεταξύ των οποίων σε μερικά θέματα και από μένα. Ούτε το νέο, λοιπόν. Ούτε το νέο και το παλιό διακρίνονται. Λοιπόν. Οπότε ασχολήθηκε κάποιος για πρώτη φορά στην πολιτική. Δεν υπάρχει τίποτα από παρθενογένεση. Λοιπόν,
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που ήσταν μαζί μας. Το ραντεβού μας με τον Μάικη Κουρή αύριο το βράδυ στις 10 επί του πιεστηρίου με δύο πολύ ενδιαφέροντα πάνελ και την πρώτη και τη δεύτερη ώρα. Θα τα δείτε. Έκπληξη. Γιώργος Χιαδή μας τώρα ακολουθεί. Το πρωί στα περίπτερα η Κόντρα News και βέβαια 24 ώρες διαδικτυακή ενημέρωση από το kontranews.gr. Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο το βράδυ. Καλό βράδυ. Και καλό μήνα, γιατί πέρασε νομίζω.